Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να κάνουμε πρώτα το μοσαϊκό. Είναι ένα διαφορετικό μοσαϊκό, το οποίο μεν το φτιάχνετε, το βάζετε στο ψυγείο να παγώσει και ακόμη και εκτός ψυγείου παγώνει, αλλά θέλει αρκετή ώρα. Και μετά το διατηρείτε εκτός ψυγείου. Ναι, ναι. Και για αρκετές μέρες. Και νομίζω και να μην το βάλεις στο ψυγείο, αν είναι κάπου δροσερά. Θα παγώσει. Θα παγώσει. Απλά θέλει λίγο παραπάνω χρόνο. Ακριβώς. Μοσαϊκό με σοκολάτα γάλακτος. Υλικά για το μοσαϊκό. 600 γραμμάρια σοκολάτα γάλακτος. 400 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 36% λιπαρά. 2 πακέτα μπισκότα Petit Beurre. 60 γραμμάρια μέλι. Λίγες πέρλες σοκολάτας. Λίγη άχνη ζάχαρη για διακόσμηση. Αντικολλητικό χαρτί με αλουμινόχαρτο. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια σοκολάτα γάλακτος. Θα ετοιμάσω γάντια. Θα τη λιώσουμε πολύ λίγο. Γάλακτος, μικρή και μεγάλη με αγαπάνε. Καλώς ή κακώς την αγαπάνε όλοι μάλλον. 600. Θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. 36% λιπαρά. Μην την κάνετε με light ή χαμηλά λιπαρά. Δεν θα σας δέσει σοκολάτα. Ωραία. Πηγαίνω εγώ στην εστία. Ναι, και εγώ βάζω τη σοκολάτα λίγο να τελειώσουμε. Μόλις αρχίζει να βράζει, να φουσκώνει, αποσύρουμε. Και βάζουμε και μέλι. Το μέλι το βάζουμε, που έχουμε πει πολλές φορές, της γκανάς, για να τις διατηρεί λίγο πιο μαλακές, να μην σκληραίνουν πάρα πολύ. Και θα χρειαστούμε και 2 πακέτα Petit Beurre, μπισκότα. Εσύ θα πας πουθενά? Ταξιδί. Μπορώ να το πάρω και στο αεροπλάνο μαζί? Μπορώ, φυσικά. Ναι, βέβαια, μπορεί. Δεν σου κάνω μαρμελάδα, σου κάνω. Εντάξει. Και αγαπημένα μπισκότα επίσης. Όλοι έχουν μεγαλώσει με αυτά τα μπισκότα. Μαμαδίστηκα. Ξέρεις, όταν ήμουν μικρός, μου άρεσε και βάζα βούτυρο και τα έκανα σάντουιτς και τα έτρεχα έτσι. Λέμε και λίγο ζάχαρη. Ουρανοξύστες. Σπάμε τα μπισκότα. Τα θρηματίζουμε. Έλα, δώσε μου φορά ο Άντια. Κοίταξε την κρέμα σου. Γκρεμούλα. Σε μικρά κομμάτια. Δεν είναι ανάγκη να τα βρέξουμε με κάποιο ποτό. Αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε. Για να είναι πιο τραγανό το γλυκό μας. Εύκολα και ταξιδιάρικα. Η κρέμα μόλις παίρνει βράση, την αποσύρουμε. Θα μου φέρεις... Φέρνω και τη σοκολάτα. Δεν χρειάζεται να λιώσει τελείως. Ίσα-ίσα έχει αρχίσει και λίγο λιώνει. Και προσθέτουμε και το μέλι, που είναι 60 γραμμάρια. Και ανακατεύουμε. Στο παραδίδω. Λίγο να το αφήσουμε να λιώσει. Ναι, και εγώ να ετοιμάσω τώρα τη φόρμα μας. Παίρνουμε μία φόρμα. Μπορείτε να τη βάλετε και σε μία μακρόστενη φόρμα του κέικ. Μπορείτε να το αδειάσετε σε μία αντικολλητική κόλλα, να το κάνετε σε μπαστούνι και να το σφίξετε σαν σαλάμι, παραδοσιακά, πώς κάνουμε το μοσαϊκό. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Εγώ όμως θα σου δώσω ένα ωραίο αλουμινόχαρτο, που έχει και λαδόκολλα μέσα. Και είναι και σταθερό. Και παίρνει και ωραία κλίση για τη φόρμα. Όντως είναι πολύ καλή και βολική, γιατί είναι σταθερή. Κόβουμε ακριβώς όσο είναι το εσωτερικό της φόρμας. Και επίσης, αν θέλουμε, μπορούμε να το αρωματίσουμε. Θέλω πάρα πολύ να κάνετε λίγες παραλλαγές όταν φτιάχνετε γλυκά. Όχι να φέρετε
ποσότητες, κρέμα ή σοκολάτα ή ζάχαρη για να το κάνετε πιο υγιεινό. Ή αυγά. Ή αυγά. Ενώ ότι μπορείτε να αρωματίζετε με κάποιο μπαχαρικό, με κανέλα, με ξύσμα, και έστω με λίγο ποτό, ό,τι θέλετε, για να το κάνετε λίγο δικό σας. Κοιτάτε τι ωραία παίρνει φόρμα, γιατί αν ήταν σκέτο με το αλουμινόχαρτο θα ήταν λίγο πιο δύσκολο. Θα τσαλακωνότανε, θα ήταν δύσκολο. Και σκέτο αλουμινόχαρτο μετά στο ξεφορμάσμα μπορεί να κολλήσει, δεν είναι... Την έλειωση σας βλέπω. Ναι, και γίνει πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε. Όπου μου τη βάλαμε τη σοκολάτα. Το μέλι. Το μέλι και την κρέμα γάλακτος. Ομογενοποιούμε. Και ξέρεις, σκέφτομαι να ανοίξεις ένα ακόμη πακέτο πισκότα. Να κάνουμε ένα... μια βάση. Λίγο πα. Μπα, θα πάρει χέρι. Μόνο με λερώσεις. Αυτό είναι λαχταριστό. Όλα τα παιδιά βάζαν το χέρι τους μέσα, δεν υπήρχε περίπτωση. Πισκότο με σοκολάτα. Ναι, γιατί συνήθως το παραδοσιακό μοσαϊκό δεν έχει σοκολάτα, έχει κακάο. Θες να μου φέρεις να ρίξουμε και λίγες πέρλες. Πέρλες σοκολάτας. Το αδειάζουμε στη φόρμα. Και θα το πιέσουμε πολύ καλά. Το θέλει χέρια. Αναγκαστικά. Και γάντι. Εντάξει, μπορεί να πλένεις τα χέρια σου σαν καθαρά, αλλά μπαίνει μέσα στα νύχια, λερώνει τα χέρια σου. Τώρα έχουμε γάντια. Φώτη, που είναι καθαρά τα χέρια σου, μετέφερε τον μπροστά σου. Και βάζουμε τα μπισκότα. Μπράβο. Οπότε δημιουργούμε μια βάση. Μια βάση. Όλα υπολογισμένα, ακριβώς θα παίρνει το μπισκότα. Ναι, εντάξει. Και καθαρίζει και πολύ καλά. Μια χαρά, το βάλουμε λίγο στο ψυγείο. Και θα το δούμε. Θα το δούμε σε λίγο και να δούμε και πώς το συσκευάζουμε. Ο κορμός είναι έτοιμος, έχει παγώσει. Μπορεί με ένα μαχαίρι να το κάνουμε εσωτερικά για να ξεκολλήσει, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και με φλόγιους. Και με πιστολάκι. Δεν έχω. Δεν έχει, εντάξει. Νομίζω ότι λύσεις και έτσι για το πας. Ναι, βέβαια. Για να το κόψουμε στη μέση, να κάνουμε δύο, έτσι. Να πάρω ένα εγώ. Ένα ο Καπετανίδης. Και ένα ο κύριος Καπετανίδης. Κόψε μου αυτή τη μεγάλη την κόλλα και θα πάρουμε λίγο άχνη. Θα το κάνουμε κανονικό σαλάμι. Κοιτάτε τι σταθερός που είναι. Σαλάμι αέρος. Ναι. Να κόψουμε και το νάιλον, έτσι, ναι. Ναι. Εκτέλεση για το μοσαϊκό. Λιώνουμε ελαφρά τη σοκολάτα στο φούρνο μικροκυμάτων. Ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος. Μόλις πάρει βράση, την αδειάζουμε πάνω από τη σοκολάτα, προσθέτουμε το μέλι και ομογενοποιούμε πολύ καλά. Τεμαχίζουμε σε μικρά κομμάτια τα μπισκότα. Προσθέτουμε το μείγμα της σοκολάτας στα μπισκότα και προαιρετικά και τις πέρλες σοκολάτας.
ανακατεύουμε μέχρι να καλυφθούν. Τοποθετούμε νικολητικό χαρτί με αλουμινόχαρτο στο εσωτερικό μιας φόρμας για κορμό. Αδειάζουμε το μείγμα και βάζουμε μία σειρά μπισκότα ολόκληρα από πάνω για να δημιουργήσουμε μία βάση. Βάζουμε το γλυκό στο ψυγείο μέχρι να σφίξει. Αφαιρούμε το γλυκό από τη φόρμα και πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη.